Γεια σας. Καλό να το ξανακάνω. Γεια σας. Έχω κάτσει σε μια από τις πιο αγαπημένες μου πολυθρόνες. Σας έφερα στο καλύτερο μαγαζί της Αθήνας, στο Casa di Pace. Καλά, δεν σηκώνομαι με τίποτα. Θανάση, σήκω εσύ και δείξε τους καναπέδες σήμερα. Γεια σας, είμαι η Τίνα, είμαι interior designer και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μία εκπομπή, εκπομπούλα, εκπομπάρα με θέμα, τι άλλο, τον καναπέ. Πάλι έκατσες. Δοκιμάζω τους καναπέδες, δεν ξέρω το κατάλαβες, αλλά τώρα ξεκίνησα γιατί θα δοκιμάσω όλους τους καναπέδες. Ο καναπές είναι σημείο συνάντησης των φίλων και της οικογένειας. Ο καναπές, ναι, ξέρω, τρέχει το μυαλό σας, θα το έλεγα τώρα. Είναι η ξάπλα μετά τη δουλειά. Είναι η χαλάρωση στην τηλεόραση. Είναι οι ταινίες, είναι τα ποτάκια, είναι όταν βρίσκεσαι με τον άντρα σου το βράδυ και βάζεις διέθνη παπαδιά. Γενικά είναι οι περισσότερες ώρες του σπιτιού μας μετά τη δουλειά. Όταν ξεκουραζόμαστε, θα τα λέμε αυτά. Πω, εδώ είναι να κάθισε με τις ώρες. Βρήκα και καναπεδάρα και ωραία θέα, άστα. Συνήθως βιαζόμαστε να πάμε να αγοράσουμε καναπέ. Οπότε, τι συμβαίνει, παίρνουμε πάντα λάθος διάσταση. Τα περισσότερα λάθη που έχουν γίνει μέχρι τώρα από πελάτες που ήδη με έχουν φωνάξει στο σπίτι τους και μου έχουν πει «Α, γιατί δεν ταιριάζει ο καναπές, α, κάτι έχω κάνει λάθος», είναι από βιασύνη, γιατί έχουμε αγωνία να πάμε να πάρουμε τον καναπέ μας και να ολοκληρωθεί το σαλόνι. Γι' αυτό σήμερα εδώ θα σας δώσω μερικά tips να δείτε τι μπορείτε να προσέχετε πριν να αγοράσετε ένα καναπέ. Πρώτα, τις διαστάσεις. Ένα σύνθετος λάθος που κάνουν περισσότεροι ή είναι μικρότερος. Γι' αυτό μετρήστε ή κατά μία σωστή μελέτη με έναν ειδικό, είτε με έναν διακοσμητή, είτε με έναν πολιτή διακοσμητή εδώ του καταστήματος, να σας βοηθήσει και να σας εξυπηρετήσει ανάλογα. Πολλές φορές επιλέγουμε και λάθος σχήμα σε σχέση με το χώρο μας, με το πώς λειτουργεί ο χώρος. Οπότε, καλό είναι να μελετήσουμε τι σχήμα και τη διάσταση ταιριάζει πριν κάνουμε την αγορά μας. Και φυσικά, αν θέλετε μεγάλο καναπέ που συνηθίζουν όλοι να επιλέγουν, ένα γωνιακό ή ένα μεγάλο τριθέσεο, σιγουρευτείτε ότι χωράει. Μην τα κάνετε όλα στενάχωρα. Δεν έχουμε πολύ στεναχώρια, όχι άλλη στεναχώρια. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Είναι μια λύση για όσους αρέσει ή ο μαύρος ή ο άσπρος. Παίρνετε μια λεπτή ρίγα, έτσι δείχνει με γκρι. Κοίτα τι ωραία που το συνδυάζουν με υφασματάκια διαφόρων ειδών, με μαύρο, με σχέδια. Ένας κλασικός καναπές για όσους αγαπούν black and white. Αφού βρείτε λοιπόν ποιο σχήμα και ποια διάσταση σας ταιριάζει, μετά έχει ποικιλία στα υφάσματα και στα χρώματα και στις υφές ανά εταιρεία. Τι θα διαλέξετε, τολμήστε, τα χρώματα που σας αρέσουν. Αυτός εδώ ο καναπές είναι μαγικός. Είναι ειδικά για χώρους που μπορεί να σταθεί στη μέση ή να διαχωρίσει ή να επικοινωνήσει με μία τραπεζαρία. Γιατί όμως το λέω αυτό? Γιατί μετακινείται και δεν πέφτει. Μπορείς να τη βάλεις από εδώ, μπορείς να τη βάλεις από εκεί, ανάλογα πού θες να κάτσεις. Θες να κάτσεις από εδώ να επικοινωνείς με το καθιστικό, βάζεις από εδώ. Θες να κάτσεις από την άλλη πλευρά να επικοινωνήσεις με την τραπεζαρία, το βάζεις από την άλλη πλευρά. Αναζητήστε αυτό που ακριβώς θέλετε. Τι μου αρέσει πραγματικά. Ποιο καναπέ.
καφέ θέλω. Ο γκρι, ο άσπρος. Ο σωμόν, πού να πάρω. Συζητήστε, σκεφτείτε καλά και αποφασίστε. Ποιος καναπές από όλους αυτούς. Ο καφέ. Σήκω τώρα να φύγουμε.